Και... Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε από τον τίτλο που φιγουράρει σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. 10.500 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και θέλουμε να ρωτήσουμε, το πάμε έτσι όπως ακούγεται και από την άλλη πλευρά δηλαδή, αν αυτές οι προσλήψεις της τελευταίας στιγμής είναι ρουσφετολογικές κύριε Υπουργέ ή αν είναι αναγκαιότητα για να λειτουργήσουν τα σχολιά μας. Θέλω να θυμίσω το ιστορικό αυτής της συγκεκριμένης εξαγγελίας. Ήδη πριν βγούμε από την Επιτροπή είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε σε μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Όταν βγήκαμε από την Επιτροπή τον περασμένο Αύγουστο, 2-3 εβδομάδες μετά ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τον διορισμό 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών για την ειδική αγωγή. Και αυτό αποτυπώθηκε και στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε το Δεκέμβριο, τον προϋπολογισμό δηλαδή του 2019. Ναι. Η υπογραφή όμως για την εκκίνηση των διαδικασιών μπήκε τώρα, δεν μπήκε καν πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες. Θα σας πω. Αυτό είναι με τις 4.500. Εμείς λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ανακοινώσαμε ότι το σύνολο των διορισμών για 3 χρόνια θα είναι 15.000. Όταν ανακοινώσαμε και τις 4.500 και τις πρόσθετες 1.500, σύνολο 10.500, το τι ακούσαμε δεν λέγεται. Ότι είναι μικροκομματικά συμφέροντα, ότι πάμε να διορίσουμε τους δικούς μας, ότι γίνονται εν ώψη εκλογών. Αυτά που γράφονται τώρα είναι πράγματα που έχουν λεχθεί συνέχεια από το Σεπτέμβριο και μετά. Εμείς υπήρξαν οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό, ναι. Ψηφίσαμε τον νόμο και μετά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δουλειά του ΑΣΕΠ. Διότι όλοι αυτοί οι διορισμοί γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Αυτό λοιπόν είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία και η οποία άνοιξε το σύστημα τον Μάιο, αρχές Μαΐου και έκλεισε τώρα για όλες τις κατηγορίες των 4.500. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα. Οι 4.500 ήταν μόνιμοι διορισμοί για την ειδική αγωγή, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. Πρώτη φορά στα χρονικά μας μόνιμοι διορισμοί. Οι 10.500 τώρα πάνε σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τι κενά θα καλύψουν και πότε έρχεται η προκήρυξη αφού πήρατε το πράσινο φως? Και οι 4.500 είναι για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Απλώς είναι για την ειδική αγωγή. Τώρα, οι 10.500 έχουμε πει ότι είναι για το 2020 η μισή και το 2021 η άλλη μισή. Δεν έχουμε κοροϊδέψει κανέναν. Κάνουμε ακριβώς αυτά που έχουμε πει. Η εξωματική αντιπολίτευση λέει ότι οποιαδήποτε πρόσληψη γίνεται θα ελεγχθεί και για την νομιμότητα και για τη σκοπιμότητά της. Αλλά θα επανέλθω και στο ερώτημά μου το αρχικό. Ναι. Γιατί αυτή η υπογραφή δεν μπήκε πριν 10 μέρες και μπήκε χθες? Θα σας πω. Αυτό είναι μία υπογραφή που δηλώνει πρόθεση, πολιτική πρόθεση, δέσμευση. Άρα είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που έρχεται και λέει, παρόλο που υποσχεθήκαμε εμείς ότι αυτά θα γίνουν το 20 και το 21, επειδή ακούγεται πολύ ότι μας κοροϊδεύετε, μας κάνετε, μας δείχνετε, διότι η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται, τα σχολιά μας το χρειάζονται αυτούς τους διορισμούς, δεν το κάνουμε έτσι στον αέρα. Εκείνο λοιπόν που είπαμε είναι ότι εμείς με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει σημασία αυτό, δεσμευόμαστε για αυτούς τους διορισμούς. Κύριε Γαβρόγλου, βοηθήστε μας λίγο, γιατί έχετε και πολλά θέματα. Καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε ότι μόνιμοι διορισμοί είχαν να γίνουν από το 2009. Ισχύει αυτό? Είχαν φύγει και πολλοί εκπαιδευτικοί στα χρόνια αυτά. Άρα είχαν δημιουργηθεί μεγάλα κενά. Αυτή η προκήρυξη τώρα μέσω ΑΣΕΠ. Βεβαίως. Ανοίγει, γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, που ενδιαφέρονται. Για τους 4.500 έχει ανοίξει και έχει ήδη κλείσει
και είναι η διαδικασία ώστε να διοριστούν το Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία. Τους υπόλοιποι θα ανοίξει η διαδικασία τον Ιούλιο, ώστε να έχει το ΑΣΕΠ και αυτό την μεγάλη άνεση χρόνου, ώστε να διοριστούν το 20. Γιατί περιμένουμε γύρω στους 150.000 υποψηφίους για τις 1500. Mm-hmm. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όταν λέμε ότι θα ελεγχθούν ως προς την νομιμότητα και σκοπιμότητα, επειδή κυκλοφορεί, δεν το λέω επειδή το είπατε εσείς, δεν ωφελεί τη δημοκρατία μας. Διότι αυτό το λένε διάφοροι οι οποίοι είναι μάστορες αντιδημοκρατικών, αντιαξιοκρατικών διορισμών. Ναι. Το τι βρήκαμε σε αυτό το Υπουργείο και το τι έχουμε λύσει, διότι είχαν εκατοντάδες και χιλιάδες κόσμο σε ομοιρία, δεν λέγεται. Λοιπόν, ένα ερώτημα υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να αποφύγουμε το ερώτημα. Ένα, χρειάζεται η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση κτλ. Η εκπαίδευση. Χρειάζεται μόνιμους διορισμούς, ναι ή όχι? Μάλιστα, και σε αυτό το ερώτημα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πάμε λίγο, κύριε Υπουργέ, και στα θέματα τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις στα αλήκεια. Ναι. Είμαστε μπροστά στις πανελλαδικές. Υπήρξε η είδηση η οποία έλεγε και λέει ότι ανοίγουν θέσεις για περισσότερους εισακταίους στα ΑΕΗ. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε γι' αυτό και να μας πείτε, αυτές οι θέσεις προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις ΤΕΗ-ΑΕΗ? Θα σας πω. Αύριο είναι οι πρώτες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, την Παρασκευή είναι στα Γενικά Λύκεια. Καλή επιτυχία στα παιδιά, να μην υπάρχει το άγχος που συνήθως υπάρχει και να μην υπάρχει το άγχος τους γονείς που το μεταδίδουν στα παιδιά κυρίως. Σωστό. Τώρα. Καλή ευχή αν θα πιάσει τόπο τώρα, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι γίνεται στις οικογένειες. Κοιτάξτε, ξέρετε, πάρα πολλές φορές οι γονείς εξωτερικεύουν τις δικές τους αγωνίες, ενώ τα παιδιά είναι πάρα πολύ ήρεμα. Οπότε μία προσπάθεια στους γονείς αυτές τις μέρες να μην μεταφέρουν αυτή την φοβερή πίεση στα παιδιά τους. Τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει το εξής. Όντως υπάρχει μία αύξηση. Η αύξηση είναι μέσα στα πλαίσια των αυξήσεων που γίνονται κτλ. Εμείς μετά από 2 χρόνια συζητήσεων, ρυθμίσεων κτλ. Ολοκληρώσαμε ένα σχέδιο που έχει μία νέα αρχιτεκτονική, τα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο αυτά τα παιδιά δεν θα πάνε σε τμήματα ΤΕΗ και σε τμήματα πανεπιστημίων, παρά μόνο σε πανεπιστημίων. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνέργειες με τα ΤΕΗ. Θα βρουν πανεπιστήμια που έχουν καινούρια τμήματα και θα βρουν πανεπιστήμια που έχουν και διετή προγράμματα σπουδών στα οποία μπορούν να μπουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ όσα θέλουν και δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο μέσω πανελλαδικών. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό μπαίνει και μέσω πανελλαδικών. Να. Εκείνο λοιπόν που λέμε είναι το εξής. Το θέμα μας δεν είναι αν πηγαίνουν περισσότεροι ή λιγότεροι, αλλά η ποιοτική εκπαίδευση που έχουν. Εμείς δώσαμε φέτος άλλες 1.000 θέσεις διδακτικού προσωπικού και 1.500 θέσεις για νέους επιστήμονες με συμβάσεις για την διδακτική εμπειρία που μπορούν να κάνουν μάθημα κτλ. Και δεν λειτουργούμε όλα τα τμήματα από το Σεπτέμβριο. Ορισμένα θα λειτουργήσουν και από το Σεπτέμβριο του 20. Τώρα μέχρι να φτάσουμε εκεί, που κύριε είμαστε Υπουργέ, έτοιμοι, τα λειτουργούμε τώρα. Να. Ξέρετε τι γίνεται. Μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχουν διάφορα σκαλοπατάκια. Και ορισμένα θα λειτουργήσουν μετά. Υπάρχουν κάποια σκαλοπατάκια και κάποια προβλήματα τα οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε προκύπτουν. Έρχεται εδώ πέρα τηλεθεάτρια που λέει το παιδί της έχει τελειώσει το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας βιομηχανικό σχεδιασμό. Αλλά επειδή από ΤΕΗ έγινε ΑΕΗ, άλλαξε το τμήμα και όλα αυτά τα οποία έγιναν τώρα με τις αλλαγές, δεν μπορεί να πάρει ένα χαρτί για να πάει να κάνει την πρακτική και να πάρει το πτυχίο. Τι θα γίνει, λέει, πότε θα ξεμπλοκάρουν τμήματα που έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν ευρεία πια και τέτοιες ιστορίες. Και είναι μεμονωμένο το περιστατικό, ναι, αυτό, έτσι κοιτάξτε, όπως το αναφέρουν. Θα σας πω. Θα σας πω και χαίρομαι για τη λέξη σκαλοπατάκια. Αυτό είναι ένα εγχείρημα, όπως καταλαβαίνετε, ένα
πολύ σοβαρό και επί της ουσίας και πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο πέρα από τα ακαδημαϊκά στοιχεία έχει και ορισμένα διοικητικά στοιχεία. Ναι. Και ζωές ανθρώπων, έτσι, ζωές νέων παιδιών. Κυρία. Ζωές νέων παιδιών ορίστε, και ζωές νέων βεβαίως, παιδιών αλλά που πρέπει όλα, να μην απογοητεύονται βεβαίως από τις δομές της πολιτείας και του κράτους, πρέπει να ενθαρρύνονται, να μένουν εδώ, να το παλεύουν ναι, εδώ, ναι, χωρίς εμπόδια. Συμφωνώ απολύτως και γι' αυτό ακριβώς το κάναμε. Γιατί εμείς έχουμε εντοπίσει πολλές περιπτώσεις όπου η πολιτεία κορόιδευε την κοινωνία. Και δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γιατί δεν θέλω να υπάρχει μία απογοήτευση. Εμείς πήραμε πολύ σοβαρά μέτρα στα οποία βρήκαμε μεγάλη αντίσταση από μία κουλτούρα διαπλοκής. Η νέα αρχιτεκτονική θα εξασφαλίσει και μία διαφάνεια στη διοίκηση. Δεν ισχύει για όλα τα ΤΕΗ. Ενώ δεν ισχύουν τα αρνητικά για όλα τα ΤΕΗ και γι' αυτό προχωρήσαμε. Γιατί είναι εξαιρετικής ποιότητας πολλά τμήματα πολλών ΤΕΗ. Εδώ τώρα υπάρχει μία διοικητική αναπροσαρμογή για περιπτώσεις σαν αυτό του γιου της κυρίας. Πρώτον, το παιδί αυτό θα πάρει το πτυχίο που ήταν να πάρει έτσι αλλιώς. Αν το πήρε, θα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν παίζεται τίποτα. Ως προς το αν πήρε το χαρτί ή όχι, όντως μπορεί να υπήρχε κάποια καθυστέρηση στη δημιουργία ενός οργάνου που είναι το όργανο που επιβλέπει αυτήν την μετάβαση και να έχει γίνει γι' αυτό το λόγο. Πάντως είναι κάτι που το έχω ακούσει και για από άλλα μέρη, δεν συνιστά. Κύριε Γαβρόγλου, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, είναι, αλλά είναι πολλά τα θέματα, εγώ θέλω ένα τελευταίο θέμα που αφορά καθαρά το χαρτοφυλάκιό σας, σχετικά με τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για αυτά τα τμήματα, ναι, χαμηλής ζήτησης, που κάποιοι μαθητές, υποψήφιοι φοιτητές, μπορούν να μπουν με το απολυτήριο. Και εδώ τίθεται το θέμα, εάν είναι χαμηλής ζήτησης, γιατί τα διατηρείται. Και ένα κόστος έχουν. Και ουσιαστικά μπαίνει το ερώτημα αν αυτοί είναι β' διαλογής φοιτητές και άρα πώς θα αναζητήσουν δουλειά έξω όταν θα έχουν ανταγωνιστεί τους άλλους. Ναι, ναι. Θα σας πω. Θα σας πω. Όταν λέμε χαμηλή ζήτηση, θέλω να είναι σαφές ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά τμήματα, αλλά τα παιδιά να μην τα βάζουν στις πρώτες επιλογές τους. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σίγουρα δεν θα έχουν σύνδεση απόλυτη με την αγορά εργασίας, κύριε Υπουργέ, γιατί ακόμα η χώρα έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει οικονομικά. Άρα, αν μια σχολή έδινε δουλειά, θα πήγαιναν όλα τα παιδιά. Και αυτό ρώτησε η Μάριον. Αν μια σχολή δεν τη θέλουν τα παιδιά, δεν έχει σύνδεση με την αγορά εργασίας. Θα σας πω. Όχι, 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 όχι. Εδώ έχουμε μια διαφωνία. Θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή, εμείς τι λέμε. Δεν μπορούν να πηγαίνουν παιδιά σε τμήματα που βάζουν 38η επιλογή ή 81η. Αυτά είναι παραδείγματα πραγματικά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιδί να τελειώσει το τμήμα. Διότι το έχει πετάξει αυτό το σύστημα εκεί που το έχει πετάξει. Εμείς λέμε, παιδιά, πείτε μας πού θέλετε να σπουδάσετε, τι θέλετε να σπουδάσετε. Υπάρχουν λοιπόν τμήματα εξαιρετικής ποιότητας, όπου υπάρχουν παιδιά που το βάζουν στις πρώτες τους επιλογές. Δεν το βάζουν στην 20η, 50η κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε, εάν από τις πρώτες επιλογές υπάρχουν παιδιά που ζητάνε ένα τμήμα, αυτό δεν είναι χαμηλή ζήτηση. Αυτό είναι κακώς έχει καταγραφεί έτσι. Αν τυχόν λοιπόν αυτά τα παιδιά δεν συμπληρώνουν το συνολικό αριθμό, γιατί να μην πάνε χωρίς εξετάσεις, δεν το καταλαβαίνουμε. Και να πάμε πάλι σε αυτό το παράλογο σύστημα. Ναι. Τώρα, το θέμα της εργασίας. Ναι. Τα πανεπιστήμια, ο βασικός τους, βεβαίως, ο βασικός τους στόχος, να μην το ξεχνάμε, είναι να παρέχουν μόρφωση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως να παρέχουν και δεξιότητες για την εργασία. Μα τι θα κάνουμε μετά, κύριε Υπουργέ, αλλά και όταν δουλειά, λέμε ότι κάθε... Ναι, δηλαδή... Δεν πρέπει να υπάρχει. Τα παιδιά δεν είναι ότι δεν βρίσκουν δουλειά επειδή δεν είναι καλά μορφωμένα. Με συγχωρείτε, δεν είναι ότι δεν βρίσκουν δουλειά επειδή δεν είναι καλά μορφωμένα. Είναι επειδή δεν υπάρχουν δουλειές. Ναι. Άρα δεν έχει σχέση με το επίπεδο των πανεπιστήμιων. Τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν τον διτό ρόλο. Μόρφωση και δεξιότητες για τις δουλειές. Κύριε Όλοι Υπουργέ, και το έχω ακούσει και από την δική σας εκπομπή, λέτε ότι τα παιδιά αυτά θα αλλάξουν.
όταν παίρνεις μόρφωση και αποκτάς δεξιότητες σε ένα τομέα, να τις εφαρμόζεις μετά, να έχεις την ευκαιρία, πιο παραγωγικό στάση και πιο χρήσιμος. Κύριε Υπουργέ, επειδή τελειώνει ο χρόνος, αλλά θέλουμε να σας υποβάλουμε και ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι εσείς είστε το πρόσωπο αυτό το οποίο επηρέασε καθοριστικά τον χρόνο των εθνικών εκλογών? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην τηλεόραση. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μιλήσατε. Απλώς είχαμε μία επικοινωνία. Και του είπατε ότι είναι πανελλαδικές. Βεβαίως, αφήστε μου να τέλει. Βεβαίως. Και λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι για να πάρει μια τέτοια απόφαση να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας, με τον Υπουργό Παιδείας και να πει πότε τελειώνουν, ένα σεβασμός προς τους νέους και τις οικογένειές του. Ήταν αυτό το τηλέφωνο. Του είπα την ημέρα που τελειώνουν οι εξετάσεις και αμέσως είπε: άρα προφανώς πρέπει να πάμε μετά. Η αντιπολίτευση το βρίσκει πρόφαση αυτό, κύριε Υπουργέ. Γιατί είναι μόνο, αφορά μόνο χίλια μαθητές. Είναι χίλια παιδιά. Κάποια τμήματα είναι και ψηφοφόροι, βεβαίως. Έτσι είναι και ψηφοφόροι. Θέλω να πω: έχουν και ένα ψηφοφόρο. Να σας πω: μην τώρα η αντιπολίτευση ζητάει αξιοπιστία ακόμη και σε αυτό που λέει. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μία πράξη ευθύνης, μία πράξη ευαισθησίας, μια πράξη δημοκρατίας, και ας το κρίνουν οι πολίτες και όχι οι αντιπολίτες. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, το ξέρουμε ότι είσαστε και σε σύνδεση και σας τρέχουμε πολύ και με τις ερωτήσεις. Είναι ο χρόνος που μας πιέζει να ζητήσουμε συγγνώμη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεσμεύεται ότι από τα πρώτα πράγματα που θα αλλάξει είναι το άσυλο, θα το καταργήσει. Βλέπουμε διάφορα επεισόδια. Πρόσφατα, χθες, παρακολουθούσαμε τον καθηγητή από το Απιθύτα, έτσι, και το τι συνέβη επάνω στη συμπλοκή με τους φοιτητές. Αυτά που έγιναν χθες είναι απαράδεκτα. Είναι απολύτως απαράδεκτα, απολύτως καταδικαστέα. Το έχουμε πει 50 φορές αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που έχουμε κάνει, είμαστε η μόνη κυβέρνηση, η μόνη κυβέρνηση τόσες δεκαετίες που είπε ότι όντως υπάρχει παραβατικότητα στα πανεπιστήμια. Και συγκροτήσαμε μια ομάδα εργασίας με τον κύριο Παρασκευόπουλο, εγκληματολόγους, εκπροσώπους αστυνομίας, εισαγγελίας κτλ. Και βγήκε ένα πόρισμα και ζητήσαμε από τη Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένη στη Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας πούν τα σχόλια επί του πορίσματος και τι προτείνει το πόρισμα να γίνει. Σιωπή. Δεν σας κάνει εντύπωση? Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, δεν σας είπα, που υπονομεύει, αν θέλετε, και τις δημοκρατικές δομές. Αλλά βγήκε σε όλα τα κανάλια και στις εφημερίδες σήμερα το ρεπορτάζ. Αυτά στα κρίνει ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η ουσία μας ενδιαφέρει. Και ξέρετε, σε όλα αυτά θα καταργήσω το άσυλο, η βία που υπάρχει κτλ. Είναι και μία πρόφαση, διότι σας προκαλώ να πάτε στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, να πάτε στα υπόλοιπα και να δείτε τα στολίδια της δηλαδή, της χώρας ότι μας. Μόνο το αλλά βεβαίως έχει το δεν θέμα. Θέλουν να το κάνουν αυτό. Μόνο όχι, δεν είναι μόνο το Απιθύτα. Υπάρχει θέμα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια του Πολυτεχνείου κάτω στην Πατησίων. Και υπάρχει πρόβλημα και στο Απιθύτα, που έχουμε ζητήσει πολλές φορές να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα και τα οποία δηλαδή τα οποία έχει πάλι η διοίκηση απαντήσεις. Του Πανεπιστημίου. Δεν πρέπει να μπει ένα συνολικότερο πλαίσιο ώστε να ρυθμιστούν αυτά τα φαινόμενα? Το πλαίσιο, εμείς το βάλαμε το πλαίσιο και για το οποίο δεν υπάρχει, δεν δέχονται να το εφαρμόσουν, να το συζητήσουν. Καταλάβατε. Έχει μια σημασία. Και κανείς δεν λέει αυτό που όλοι λένε στα σιωπηλά. Να βάλουμε αστυνομία να τελειώνει. Δεν λύνονται με αστυνομοκρατία ορισμένα πράγματα. Επειδή ο χρόνος εξαντλήθηκε, αλλά έχει έρθει ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αλκίνο, ο οποίος είναι μαθητής και δίνει εξετάσεις αυτές τις μέρες. Και έχει ειδικά μαθήματα, και πόσο καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ακριβές πρόγραμμα για το ποιος θα δίνει πού σε ποια περιοχή. Αλλά είναι παιδιά από περιφέρεια που πρέπει, λέει, να οργανώσουν και το ταξίδι σε ορισμένα μαθήματα. Δεν δίνονται όλα στην ίδια πόλη. Δεν ισχύει. Μα δεν ισχύει αυτό. Να. Δεν ισχύει αυτό. Με συγχωρείτε. Δεν υπάρχουν εξεταστικά κέντρα για όλα τα ειδικά μαθήματα σε όλες τις πόλεις. Αυτό το καταλαβαίνετε αυτό, δηλαδή. Λέει, αν θέλει να δώσει γραμμικό σχέδιο κτλ. Δεν βγει... σε όλα. Μπράβο, αυτό ρωτάει. Το πρόγραμμα των εξεταστικών. Υπάρχει να πάει στο διευθυντή του σχολείου και το ξέρει ο διευθυντής. Το ξέρει ο διευθυντής, λέτε εσείς. Το ξέρω. Κύριε Γαβρόπουλο, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.